Γεια σας παιδιά, τρακοντά είμαστε εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Και στο σημερινό βίντεο έχουμε για άλλη μια φορά FIFA 23 και συγκεκριμένα την 6η εβδομάδα των Footy. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Αυτή τη στιγμή το Market έχει γεμίσει με απίστευτες κάρτες. Και γιατί να μην τις δοκιμάσεις? Για να το κάνεις αυτό, πήγαινε στην περιγραφή και πάρε το πρώτο link, το οποίο σου οδηγεί στο fifacoins.com, το site με τα φθηνότερα και πιο αξιόπιστα coins, και αγόρασε ό,τι χρειάζεσαι με τον κωδικό DRST για 5% off. Ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι πως χτες, για όσους δεν είδανε, που μάλλον είναι πολλοί, ανέβασα ένα βίντεο που κάνω προβλέψεις, προγνωστικά, για το Mundo Basket, που είναι το παγκόσμιο κύπελο του μπάσκετ, FIBA World Cup. Και ειλικρινά το λέω, δεν περίμενα αυτό το βίντεο να πάει τόσο άθλια. Δηλαδή, να είμαι ειλικρινής, ήξερα πως το βίντεο δεν θα πάει καλά, ωραία, το ήξερα, το περίμενα. Είναι βίντεο που δεν έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, αλλά με μπάσκετ, το οποίο όχι απλά δεν ξέρω, αλλά δεν είναι αυτό που ανεβάζω στο κανάλι. Οπότε περίμενα να μην υπάρχει καλή κατάληξη. Αλλά ρε μαλάκες, λίγο είπαμε, βάλτε και ένα έλεος. Με ξεφτυλίσατε. Αυτό το βίντεο είναι το χειρότερο, μπορεί και το χειρότερο που έχω ανεβάσει όλο το κανάλι, έτσι, να είμαι ειλικρινής σε αυτή τη φάση. Από προβολές είναι σίγουρα στα 10 χειρότερα βίντεο που έχω ανεβάσει, νομίζω. Πρέπει να υπάρχουν μέχρι και Minecraft βίντεο που έχω ανεβάσει που έχουν περισσότερες προβολές από αυτό. Οπότε αυτά που λέω, αυτό που λέω, δεν μπορώ να μιλήσω ξαφνικά. Τόσο δύσκολο είναι για μένα να πιστέψω πόσο χάλια πήγε το βίντεο. Είναι πως πήγα, έριξα δουλειά λίγο στο βίντεο αρκετή. Δεν είναι τόσο άθλιο όσο μπορεί να πιστεύετε ότι είναι. Το χειρότερο πράγμα για το βίντεο είναι το thumbnail, το οποίο δεν είχα καμία ιδέα για το τι μπορώ να κάνω. Οπότε ναι, άμα θέλετε λίγο να δείτε και άλλο βίντεο, πάτε δείτε το. Δηλαδή, έλεος λίγο ρε μπρο μου. Και από ό,τι φαίνεται, οι προβλέψεις μου δεν έπεσαν τόσο μακριά. Γιατί με τους αγώνες που έχουν γίνει ήδη ως τώρα, φαίνεται να ταιριάζουν το τι θα γίνει με αυτό που είπα ότι θα γίνει. Τέλος πάντων, όμως, επιστρέφουμε εδώ για την 6η εβδομάδα των Footies. Δεν ξέρω πώς έχουν κρατήσει μέχρι 6η εβδομάδα. Και έχουμε εδώ έναν Μικαήλο Μούντρικ, όπου παίζει να είναι από τα μεγαλύτερα φλόπ στην ιστορία της Premier League, ειλικρινά. Ο λόγος που είναι τόσο μεγάλο φλόπ είναι ότι είναι Ουκρανός. Παίζει ότι πάντα τον πήραν μόνο και μόνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νομίζω τον πήρανε από δυναμό. Οπότε παίζει να πήγαν να προσπαθήσουν να τους μεταφέρουν λεφτά μαύρα μέσω αυτού του τρόπου η Chelsea. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον τρόπο. Ειδικά μια Chelsea η οποία άλλαξε από Ρώσο σε Αμερικάνο. Αυτό σίγουρα 100% και το ξέρουν όλοι, είναι εντελώς πολιτικό. Ελπίζω αυτή η Chelsea να μην πετύχει τίποτα ποτέ, επειδή δεν καταλαβαίνω το πως δεν ντρέπονται να μπλέξουν το θέμα και τη διασκέδασή μας με τα πολιτικά και να πάνε να διώξουν έναν Αμπράμοβιτς, νομίζω λέγεται. Πες να σκότωσα το όνομα, αλλά νομίζω αυτός είναι. Ο οποίος πέτυχε τόσα πολλά με την Chelsea και την έκανε μία από τις καλύτερες ομάδες στην ιστορία της Premier League. Πως φέρονται έτσι ένα άτομο μόνο και μόνο για κάτι που κάνει η χώρα του. Οκ, το καταλαβαίνω από μία άποψη, αλλά είναι πολιτική και αυτό είναι ποδόσφαιρο. Ακραίο πράγμα. Τέλος πάντων, ένας ξεφτύλας παίκτης που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το στυλ του, γιατί είναι το στυλ του μπρο, κοίτα ποιος είμαι εγώ. Και δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσουν τόσο εγωιστές παίκτες. Έχει όμως 5-5, είναι 5'9, έχει κάποιες καλές θέσεις. Τέλειο pace, σχεδόν τέλειο dribbling. Μια χαρά shooting passing, κακό physical. Finesse shot, outside foot shot, flare και flare pass. Οπότε είναι μια κάρτα που είναι usable. Αλλά αυτό εδώ είναι πανάκριβο. Ειλικρινά, πανάκριβο. Δεν αξίζει καθόλου. Μετά εδώ έχουμε το Haaland, ένα παίκτη που τον πάω full volley. Ένα παίκτη που δυστυχώς δεν ξεκίνησε όσο καλά όσο ξεκίνησε πέρυσι τη φετινή σεζόν. Αλλά παραμένει ο Haaland, είναι ένα τέρας. Γι' αυτό το λόγο, βέβαια, εγώ πιστεύω πως πρέπει να πάρει τη χρυσή μπάλα. Γιατί παρότι θα μ' άρεσε πάρα πολύ να πάρει ο Μέση τη χρυσή μπάλα για το World Cup, έχω δύο λόγους. Πρώτον, αυτό που κάνει ο Haaland δεν θα επαναληφθεί. Μπορεί ούτε ο ίδιος Haaland να μην φτάσει στο ίδιο επίπεδο και πρέπει να τον ανταμείψεις τώρα που του αξίζει. Και το δεύτερο είναι πως ο Μέση ήδη έχει τόσες χρυσές μπάλες. Άμα του δώσει άλλη μία, απλά βγάζει το ενδιαφέρον από το ποδόσφαιρο. Γιατί μετά δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθούμε με τη χρυσή μπάλα αφού τελειώσει ο Μέση το ποδόσφαιρο. Γιατί σκέψω τώρα, ας πούμε, πολλοί λένε θα πάρει ο Mbappé χρυσή μπάλα. Πες πως παίρνει χρυσή μπάλα. Ότι πας πρέπει να πάρει άλλες 7 για να φτάσει στον Μέση. Με κοροϊδεύεις τώρα. Είναι ακραίο, δεν γίνεται αυτό. Και μετά πες πως έρχεται κάποιος και το κάνει. Ποιος να τον περάσει και εκείνον. Δηλαδή, απλά όσο περισσότερα ρεκόρ σπάνε τέτοια, τόσο χειρότερο γίνεται το ποδόσφαιρο. Τα ρεκόρ με τα γκολ και τις assist και τα τρόπαια, άστα. Αλλά όταν έχεις για τις χρυσές μπάλες, αυτό ρε φίλε είναι τρελό. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε και ο Ρονάλντο για να σταματήσει τον Μέση, ή δες το ο Μέση να σταματήσει τον Ρονάλντο σε κάποια πράγματα, τότε ειλικρινά σου λέω, άμα υπήρχε μόνο ένας από αυτούς στην εποχή μας, το ποδόσφαιρο θα είχε πεθάνει γιατί δεν θα είχε καθόλου ανταγωνισμό και δεν θα είχε καθόλου ενδιαφέρον. Θα βλέπαμε είτε τη Ρεάλ να παίρνει τα πάντα, είτε την Μπαρσελόνα να παίρνει τα πάντα, που θα ήταν απλά κουραστικό. Εδώ πάντως βλέπουμε τον Haaland, που για μένα είναι ένας παίκτης που πρέπει να πάρει χρυσή μπάλα σε κάποια φάση καριέρας του. Έχει τέλειο pace, shooting και physical. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη κάρτα φέτος που να το έχει αυτό. Έχει καλό passing και πολύ καλό dribbling. Και επίσης έχει και τέλειο heading accuracy. Είναι injury prone δυστυχώς. Έχει όμως finesse shot, flare power, header και outside foot shot και bicycle kicks, που δεν ξέρω γιατί έχει bicycle kicks ο Haaland, είμαι ειλικρινής. Και έχει 14 segment, που είναι λογικό γιατί αυτή πλέον νομίζω είναι η καλύτερη striker κάρτα στο game. Με
αρκετά τεράστια διαφορά, που είναι και επίσης λογικό. Αυτός εδώ του Ραμ τώρα νομίζω ότι την έχω δει την κάρτα του, αλλά είναι ένα all around beast με ιδιαιτερότητα στο dribbling. Δεν θα κοιτάξω ιδιαίτερα γιατί σου λέω κάτι μου θυμίζει και φαίνεται να είναι λίγο ακριβή, αλλά μάλλον να αξίζει. Μετά έχουμε εδώ 94 plus που είναι κυριολεκτικά πανάκριβο και έχουμε και κάποια άλλα packs τα οποία μπορεί να ανοίξουμε στο μέλλον. Πάμε όμως, γιατί έχω ξοδέψει πολύ χρόνο ήδη, να ανοίξουμε το 85 plus επί 10 που έχουμε, το οποίο μπορεί να μας δώσει έναν footage για να ξεκινήσουμε πάρα πολύ ωραία αυτή την εβδομάδα. Και για να δούμε τι θα γίνει, θα είναι team of the season, θα μπαγκάρει όλη μου η ζωή, αλλά θα είναι ο Nuno Mendes. Οκ, okay, το φαντάστηκα όταν είδα left wing back από την Πορτογαλία, δεν σκέφτηκα κάποιον άλλο. Nuno Mendes, ο οποίος δεν είναι και τόσο τρελός, στην αρχή του παιχνιδιού, άμα θυμάμαι καλά, όλοι τον θέλανε και ήταν ένα left back το οποίο το απολάμβανα και εγώ αρκετά να χρησιμοποιώ, αλλά όπως βλέπω εδώ δεν έχουμε καν κάτι άλλο το ιδιαίτερο. Δηλαδή, μετά ο επόμενος παίκτης που είναι ενδιαφέρον είναι ο Di Maria, που σε κάποια φάση όταν είχε πρωτοβγεί, νομίζω θεωρούταν μία από τις καλύτερες κάρτες στο game, επειδή είχε βγει πολύ OP, άμα δεν κάνω λάθος. Αλλά αυτό δεν ισχύει φυσικά πλέον. Μετά έχουμε και τον Ταλίσια που είναι duplicate και δυστυχώς δεν έχουμε τι να τον κάνουμε. Πάμε όμως να δούμε τους νέους footies και είδα εκεί κάτι το οποίο μου κινεί υπερβολικά πολύ το ενδιαφέρον. Και θέλω να δω, άμα ισχύει, πως αυτή η κάρτα, αυτή η θεϊκή κάρτα θα μπορούσα να πω, έχει μπει στο game για να ολοκληρώσει τα όνειρά μου. Πήγα να κοιτάξω όπως βλέπετε για footies, αλλά πλέον από ό,τι βλέπω είναι όλοι premium. Δεν ξέρω καν σε αυτή τη φάση γιατί τους έχουν κρατήσει καν τους footies. Footies Heroes, από ό,τι βλέπω όμως υπάρχουν κάποιοι. Έχουμε πρώτα απ' όλα τον Αμπεντί Πελέ, ο οποίος ειλικρινά αξίζει το όνομα Πελέ που έχει. Έχει τέλειο pace και σχεδόν τέλειο dribbling, πάρα πολύ καλό passing, καλό shooting, μέτριο και κακό. Τίνει προς το κακό, δηλαδή physical. Έχει 5-5 και είναι μια πολύ ωραία κάρτα, ειλικρινά. Η κανονική του Hero που την είχα δοκιμάσει μου άρεσε επίσης πολύ στην αρχή του παιχνιδιού. Μετά ο Μαρκίσιο, 5-5 και πραγματικά σπασμένος, το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, τι είναι αυτή η κάρτα. Πάρα πολύ καλό pace και shooting, σχεδόν τέλειο passing και dribbling. Πολύ καλό defending και physical. Έχει και finesse και flare και flare pass και swerve pass και team player. Είναι μια κάρτα που απλά είναι η έννοια του beast. Δεν νομίζω να βρεις εύκολα μια κάρτα που να μπορεί να συγκριθεί με αυτήν. Μετά έχουμε το καλύτερο center back στο φετινό game, κατά τη γνώμη μου, που είναι ο Córdoba. Δεν είναι αυτή η κάρτα που είναι το καλύτερο center back. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι λέω την World Cup του, ήταν απλά τρελή. Βασικά μετά τον ξεπέρασαν, αλλά μέχρι κάποια φάση, μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον και μη σου πω πιο μετά, μέχρι την Team of the Season, εγώ θα πω, ήταν ξεκάθαρα το καλύτερο center back. Πάρα πολύ καλό pace, σχεδόν τέλειο defending και physical. Πολύ καλό και το dribbling. Μια κάρτα που μπορεί να παίξει και right back και φαίνεται από τα stat. Εξαίσια κάρτα, ειλικρινά. Μετά έχουμε τον Donovan που παρότι έχει απίστευτα stat, έχει 5-4 αρκετές θέσεις, σχεδόν τέλειο pace shooting, dribbling, πάρα πολύ καλό passing, μέτριο physical. Είναι μια κάρτα η οποία δεν έχει τόσο usability γιατί τα links απλά δεν υπάρχουν. Όμως ξέρω πως σε πάρα πολλούς άρεσε. Και μετά έχουμε και τον Smolarek που έχει finesse, shot, flare, outside, foot shot, power header. Σχεδόν τέλειο pace shooting, dribbling, πολύ καλό passing και physical και τέλειο heading accuracy. Έχει επίσης αρκετές θεσούλες και 4-5. Μια κάρτα που ήταν απλά σπασμένη φέτος για όσους ξέρουν και απολάμβαναν σχεδόν όλοι να τη χρησιμοποιούν. Επίσης υπάρχει ένα σέντο φενέρα που δεν θα τον κοιτάξουμε τώρα, που ατέγκα από ό,τι βλέπω, αλλά όπως είπα δεν θα τον κοιτάξουμε τώρα. Πάμε λίγο εδώ να τελειώνουμε σιγά σιγά. Έχουμε τον Λεβαντόφσκι, άλλη μια 99 κάρτα μπαίνει στο club. Ο οποίος Λεβαντόφσκι είναι 5-5, 6'1, σχεδόν τέλειο pace, τέλειο dribbling, πολύ καλό passing, τέλειο shooting βασικά, όχι dribbling, σχεδόν τέλειο dribbling, τέλειο physical, τέλειο heading accuracy. Άλλη μια κάρτα η οποία πάει να παλέψει με τον Haaland για την τέλεια striker κάρτα. Ο Haaland νομίζω βέβαια αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο πάνω, αν και χάνει σε passing και dribbling, δεν νομίζω να το χρειάζεται επειδή είναι ο Haaland. Έχουμε επίσης έναν τον Αρώμα που δεν χρειάζεται να δούμε κάτι, μόνο εδώ έχει 5 weak foot, ok. Τρελή κάρτα, σε goalkeeper μάλλον ο καλύτερος στο game. Εδώ όμως πάμε στο πιο σημαντικό από όλα, που είναι ο Dybala. Για όσους δεν ξέρουν, είμαι τρελό Dybala fanboy. 5-5, 5'10, πολύ ωραίες θέσεις, μια χαρά links, σχεδόν τέλειο pace, shooting, passing, τέλειο dribbling, μέτριο physical, αλλά εντάξει τι να κάνουμε. Finesse shot, flare outside, foot shot, serve pass και flare pass, και το χειρότερο από όλα είναι δυστυχώς το injury prone. Αλλά είναι μια τρελή κάρτα που ειλικρινά άμα την βγάλω νομίζω όλα μου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Μετά έχουμε ένα Sergio Busquets που κατέληξε και σε αυτό σε μια ξεφτύλα ομάδα, δηλαδή τι γίνεται, γιατί πάνε αυτοί, εκεί αυτοί. Αλλά είναι μια από τις λίγες κάρτες του Busquets αυτή και η έντο φενέρα του, άμα δεν κάνω λάθος, πέρυσι, που έχει καλό pace και είναι απλά τρελή. Δεν ξέρω αν ήταν πέρυσι έντο φενέρα, τώρα νομίζω είχε μια έντο φενέρα μεγάλο pace. Είναι σίγουρα usable πάντως. Μετά έχουμε εδώ έναν Sané στην Bayern 5-4, τίποτα το ιδιαίτερο, δηλαδή είναι all around πάρα πολύ καλός επιθετικά, με σχεδόν τέλεια όλα, αλλά με τις κάρτες που έχουμε δει έως τώρα δεν είναι κάτι. Και άλλος ένας full all around threat που είναι απλά ένα all around threat, θα μπορούσες να πεις. Κινδυνεύεις όταν αυτή η κάρτα βρίσκεται μέσα στο club. Και μετά εδώ έχουμε τον Calves Merchant, επειδή
δεν ξέρω γιατί. Ένας πολύ περίεργος παίκτης ο Γκρίλης, δηλαδή από το πώς κινείται ως όλα, είναι δεν ξέρω τι. Έπρεπε κυριολεκτικά αυτό που λένε κάποιοι να πάει στο Love Island να γίνει celebrity. Και τα stat του είναι αρκετά καλά. Αυτή είναι η τελευταία foodies κάρτα, δεν απογοητεύει. Γενικά το σημερινό release νομίζω είναι ξεκάθαρα το καλύτερο. Μπήκανε 2,99 κάρτες. Ο Dybala που είναι πραγματικά σε φάση σχεδόν τέλειος. Και ο Sergio Busquets που είναι all around τέρας. Ο Haaland άλλη μια 99 που είναι απλά τέλεια επιθετικά σχεδόν. Ο Modric που είναι λίγο δύσκολα μπορείς να πεις πολύ καλή κάρτα. Αλλά εντάξει, ακραία πράγματα και ειδικά και οι heroes και όλα. Ξεκάθαρα η καλύτερη εβδομάδα έως τώρα, όλο και βελτιωνόμαστε. Αλλά δεν θα βγάλουμε κανέναν από αυτούς και γι' αυτό θα κλάψω. Άμα βγάλουμε αυτό το Dybala όλα τέλεια, θα αρχίσω να παίζω πάλι γουλού αν υπάρχει ακόμα το γουλού. Γι' αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις επόμενες μέρες επειδή έχω να πάω κάπου. Οπότε τώρα μόλις το σκέφτηκα, αλλά δεν ξέρω καν άμα θα έχει βίντεο αύριο. Μπορεί να κάνω βίντεο Minecraft σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω. Αλλά ναι, αν σε ενδιαφέρει το content μου, κάντε subscribe για περισσότερα. Άμα θέλετε να υποστηρίξετε, δείτε το link κάτω στην περιγραφή. Αν έχετε ιδέες για το τι να κάνω για αύριο, γράψτε μου ένα comment και 100% θα το διαβάσω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε την επόμενη φορά και γεια σας.